Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοντά μας η κυρία Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Χαράκα Φαντάρη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Απόστολος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα σας. Θα σας πω λεπτομέρειες και αργότερα. Αυτή την Κυριακή το Βήμα θα είναι ρετουσαρισμένο με πάρα πολλές εκδόσεις μέσα, Βήμα Γκαζίνο, ιστορίες, πολλά και διάφορα. Γιατί οι εφημερίδες ιστορικές που κλείνει και 100 χρόνια δεν αλλάζουν, απλώς βελτιώνονται και ρετουσάρονται. Έτσι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Λοιπόν, το λέω αυτό και θα σας πω και λεπτομέρειες και αργότερα για το Βήμα, που ξέρω ότι πολλοί από εσάς το αγοράζετε και το διαβάζετε με ενδιαφέρον. Κυρία Καφαντάρη, τη Σαββατοκύριακο έχουμε... Κεντρική Επιτροπή. Ναι, πανηγύρια και ταούλια, ποιος θα βαράει και ποιος θα χορεύει. Τώρα εκεί χαμός. Εγώ είμαι αισιόδοξη, κύριε Χατζή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει το βηματισμό του. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Έτσι, με τον καινούργιο ναι, πρόεδρο. Ναι, αλλά ήρθατε απόψε με γαλάζιο ταγεράκι. Πάντα φοράω, πλέγω. Είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Μέχρι παραξηγήσεως. Ενώ η κυρία Βούλτεψη φοράει μοβ. Ξέρετε πότε τα φοράνε τα μοβ σε Πέρθη. ορίστε, μαντά μου. Χαχαχα. Κρυώσαμε. Ναι, κρυώσαμε. Καλά, περίμενα, θα στα πω σε λίγο. Περιμένετε, κυρία Σοφία. Λοιπόν, έχετε την Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει ένα κείμενο των, μάλιστα, των άλλων. Ομπρέλες, ομπρελοθήκες και άλλα τεινά, οι οποίοι ουσιαστικά θα κυκλοφορήσει, δεν ξέρω, οι πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ σκληρό κείμενο. Ουσιαστικά λένε ότι ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται, δεν είναι αριστερός, δεν είναι τίποτα. Τον απαξιώνουν πλήρως και δημιουργούν και αφήνουν και αιχμές και για συνεργάτες, στενούς συνεργάτες του, για τσαμπουκάδες και άλλα τέτοια. Αυτό οπωσδήποτε το καταλαβαίνετε, γιατί και εσείς μεγάλη πείρα στην πολιτική, δεν είστε χθεσινοί, είστε πολλά χρόνια στο κουλμπέτι το πολιτικό. Δεν μας δίνει την αίσθηση ότι θα έχουμε ομαλές καταστάσεις και βεβαίως μας δίνει την αίσθηση ότι μια ομάδα από στελέχη θα φύγουν. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Πολλά λέγονται, πολλά γράφονται. Όχι, πολλά από το κείμενο σας λέω τώρα. Ναι, ένα κείμενο με κάποιες υπογραφές. Όχι κάποιες. Αρκετές. Ναι. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Χίλιες τόσες. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι όντως είναι κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι όσοι συμμετέχουμε και είμαστε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ψύχρεμα και σοβαρά να συζητήσουμε μεγάλα ζητήματα και το καινούριο άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λίγο πολύ, όπως και να το κάνουμε, περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά την εκλογική ήττα. Είχαμε ισοκομματικές εκλογές, δημοκρατικά εκλέξαμε τον Στέφανο Κασελάκη. Αλλά και αυτοί που φωνάζουν, συγγνώμη, και αυτοί που φωνάζουν... Δεν μπορεί να αμφισβητείται. Όχι, όχι, έτσι. Και αυτοί που φωνάζουν τώρα μετήχαν στη διαδικασία. Βεβαίως και μετήχαν και μάλιστα και η διαδικασία έτσι όπως έγινε, είναι μια δηλαδή από τη βάση να εκλεγεί ο πρόεδρος, είναι μια διαδικασία η οποία έχει ψηφιστεί στο προηγούμενο συνέδριό μας. Εντάξει, αυτό κάτι τώρα, καινούργιο. Βέβαια, έτσι όπως γίνεται. Αλλά αυτό δεν αμφισβητείται ο πρόεδρος. Όχι, όχι. Εγώ σαν δημοσιογράφος δεν μπορώ να αμφισβητήσω, το θεωρώ θεσμικός παράγοντας. Όχι, απευθύνομαι σε όσους αναφερθήκατε πριν με κείμενα, με δηλώσεις κλπ. Ναι, αλλά τον αμφισβητούν όμως, κυρία Καφαντάρη. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα δικό τους. Ναι. Με συγχωρείτε, δημοκρατικά εκλέχτηκε ο πρόεδρος. Ναι, οφείλουμε να, να το δεχτούμε. Το να υπάρχουν άλλες απόψεις σε ζητήματα, κανείς δεν το αρνείται. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι τώρα, όταν ξεπερνιούνται κάποια όρια, υπάρχει ένα θέμα. Να σας πω κάτι τώρα, το να γράφει ένα κείμενο ο κύριος Σταθάκης και να ανακαλύπτει ξαφνικά το λαϊκισμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Λαϊκισμό που για λαϊκισμό μας κατηγορεί και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, έτσι, εντάξει, απλά καλά, το σημειώνω δεν, αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Όχι, δεν... απλά το σημειώνω. Εντάξει, αλλά... την ιστορία. Ναι, 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 καλά κάνετε, να είναι στα πρακτικά. Αλλά, α, ναι, ναι, αλλά τώρα να λέει και για αρισμένα πρόσωπα όπως είναι η Δούλου τώρα. Η Δούλου δεν ήταν λαϊκίστρια. Μπορεί να της πεις ότι θες, ότι είναι σκληρή, κομματική, αλλά τώρα μπερδεύει και κάποια πρόσωπα που δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνει. Ο κύριος Σταθάκης απέτυχε να εκλεγεί. Όπως και πολλοί άλλοι. Η ίδια η κοινωνία τους έβγαλε έξω από το παιχνίδι. Η κοινωνία αποφασίζει ποιος θα είναι βουλευτής. Η Βούλτεψη μπορεί να την κατηγορήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για οτιδήποτε, αλλά η κοινωνία την έβαλε. Εντάξει, βγήκε το κόμμα της πρώτο, βεβαίως και τα λοιπά. Βγήκε βουλευτής. Εσείς υπήρξατε βουλευτής δύο θητείες. Όχι, δύο, τέσσερις. Τέσσερις, συγγνώμη. Τέσσερις θητείες. Δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Άρα εδώ πέρα έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν
Και τι θα γίνει αν φύγουν αυτοί, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Λοιπόν, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κοινωνία και ο κόσμος και το πώς μπορεί πραγματικά να εκφράσει τις αγωνίες και τα προβλήματα που έχει η κοινωνία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εκτός των τυχών είναι το πρόβλημα και επιτρέψτε μου είναι η πολιτική, εκτός των τυχών είναι τα προβλήματα, ναι. Έτσι, και εκεί πρέπει να είναι στραμμένο το βλέμμα μας και βλέπω ότι και ο νέος μας πρόεδρος έχει επαφή με την κοινωνία και δεν είναι μόνο με τον κόσμο τον απλό που έχει μια μεσότητα ιδιαίτερη, είναι και μια σειρά θεσμικές παρουσίες και συναντήσεις τις οποίες έχει κάνει ειδικά τις 2-3 τελευταίες εβδομάδες, είτε από τις Βρυξέλλες όπου είδε κορυφαίους επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτροπές Λίμπρε, είδε τον ηγέτη του, των Πρασίνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurojustice, μια επιτροπή που αφορά δικαιώματα κλπ. Έκανε επαφές τον κύριο Τσεντιλόνι, νομίζω, τον Ιταλό, και βέβαια σήμερα είχε αντίστοιχα συναντήσεις με το ΓΕΣΕΒΕ, με την επαγγελματικό επιμελητήριο, δηλαδή με τους φορείς. Το εκεί τώρα, είναι τα προβλήματα και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί η κοινωνία υποφέρει κυριολεκτικά. Σωστά. Και πρέπει να βρει μια χτίδα διεξόδου. Κάποιοι αντιπολιτεύονται το ΣΥΡΙΖΑ αντί να αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπορείτε να μου δώσετε και μια απάντηση. Βεβαίως. Θα μείνουν, αν φύγουν, τι θα γίνει? Αυτό ρωτάω. Εγώ αυτό ρώτησα. Σας είπα ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του στις δύσκολες αυτές τις συγκυρίες. Τι θα γίνει εσείς με την πείρα που έχετε, τι θα γίνει? Η πείρα λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Και δεν μπορώ εγώ να προδικάσω. Δεν ξέρω αν θα είναι και την Κυριακή εκεί. Έτσι, δεν μπορώ να προδικάσω το τι θα κάνει μια ομάδα συγκεκριμένη. Έκανα μια ερώτηση. Η ερώτησή σας απάντησα πριν. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε από εδώ και πέρα και ο νέος μας πρόεδρος είναι η κοινωνία. Αφού εκφράζουμε την κοινωνία στις ανάγκες της, τις αναζητήσεις και τα προβλήματά της, καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω. Θα πάει καλά. Ωραία. Αυτό. Εσείς κύριε Πάνα είστε και Πασόκ, βουλευτής είστε, Χαλκιδικής, το θυμάμαι καλά. Ξέρω εγώ, όλο στα ίδια και στα ίδια. Το 9, δεν είσαι εκείνη μα πήγε στα αυτά. Εσείς μας πήγατε στο Βουνουτού, τους άλλους βάζετε. Μετά έχουν περάσει 10 χρόνια, δεν ασχολείται κανένας. Ασχολείστε μόνο εσείς. Κάτι καινούριο δεν μας λέτε. Τι διάλογο, δεν παίρνετε λίγο απάνω σας εκεί να πάρετε λίγο ψαχνό στις δημοσκοπήσεις? Ισχνά πράγματα, έτσι, μίζερα να πούμε. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι μίζερα τα Όχι. πράγματα. Όχι. Κάνω λάθος. Όχι, είναι σταθερά, θα έλεγα. Είναι σταθερά. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ παίρνει μέσα σε ένα μικρό χρονικό περίοδο 2 τουλάχιστον μονάδες. Έχουν καταποντιστεί άλλοι όμως. Με την εμπειρία σας και εσείς το. Όχι, και το ΚΚΕ έχει πάρει μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, και ναι, η Κυλίση και τα λοιπά. Από την άλλη. Είναι αυτή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εδώ όπως τον λένε ο Βαρουφάκης. Δηλαδή φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και μοιράζονται στα κόμματα αυτά. Παρόλα αυτά. Κυρία Καφαντάρη. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι έχουμε μια σταθερή άνοδο δημοσκοπικά. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο προτάσεων και θέσεων, γίνεται μια σοβαρή δουλειά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Προσέξτε, ενώ έχετε προτάσεις, δεν περνάνε στην κοινωνία. Δεν έχετε πέρασμα. Πιστεύω ότι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μία κουβέντα λέει και γίνεται της κακομοίρας. Εσείς. Ίσως είναι επειδή και η περίοδος είναι. Όχι, και πρώτα. Ένταση. Και πρώτα, και πρώτα. Πρώτα. Είναι και αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, και πριν, και παλιότερα. Ναι. Νομίζω ότι εμείς περάσαμε από μία γέφυρα που είχε να κάνει με την μοίρα του Τρίτου Κόμματος. Το η γέφυρα του Ποταμού Κουβάη περάσαμε. Το Τρίτο Κόμμα, πάντοτε ιστορικά αντιλαμβάνεστε ότι έχει μία μεγάλη δυσκολία και να μεταδώσει προτάσεις και να τις φέρει εις πέρας και να τις επικοινωνήσει. Σε πολλή επίπεδα. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε, γιατί η ερώτηση πριν τις εκλογές, ακόμα και πριν τις εκλογές, δεν ήταν ποιες ήταν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά με ποιους θα πάτε. Είχε δημιουργηθεί, θυμάστε, το θέμα από το ΣΥΡΙΖΑ που με την απλή αναλογική. Όλο αυτό. Άρα λοιπόν, δεν φταίμε εμείς. Πάντοτε το κύριο θέμα στο ΠΑΣΟΚ ως μοίρα Τρίτου Κόμματος τα τελευταία χρόνια ήταν περισσότερο το πού θα βρεθεί την επόμενη μέρα και με ποιο θα συμπράξει. Να πω κάτι όμως. Ότι περιμένετε ένα λεπτό. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μικρό κόμμα. Σαφές. Ανεξάρτητα εάν στις εκλογές να πάει καλά και δημοσκοπικά τώρα, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο ιστορικό κόμμα
το οποίο κυβέρνησε τη χώρα 21 χρόνια, 22, με αυτόνομες κυβερνήσεις και με μεγάλο ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το σημείτη αργότερα, με τα θετικά του και τα αρνητικά του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να πεις, εντάξει, δεν θα τον πω μεγάλο ηγέτη, τον Ανδρέα θα πω μεγάλο ηγέτη. Αλλά όμως δεν βλέπω να κάμπτει, ρε παιδί μου, να γυρίζει ο κόσμος εκεί στο κόμμα σας. Αυτό, οι προτάσεις που κάνετε μπορεί να είναι σωστές και αυτά, αλλά δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό που φταίει επικοινωνιακά, έχετε πρόβλημα, τι πρόβλημα. Η δική μου αίσθηση είναι ότι υπάρχει μια σταθερή άνοδος, η οποία βέβαια θα πρέπει να εκφραστεί στις ευρωεκλογές με ένα τέτοιο αποτέλεσμα, όχι μόνο να είμαστε πάρα πολλές φορές ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά με μια προσδοκία κυβερνησιμότητας τις επόμενες μέρες και ως πρόταση, κυρία, αλλά Βούλτεψη, και ως αποτέλεσμα. Κυρία Βούλτεψη, επειδή είπα και το ποταμό Κουβάη, τη γέφυρα, ποταμό Κουβάη, την παλιά αυτή ωραία ταινία που έχει πάρει και Όσκαρ, εσείς έτσι όπως πάτε θα χτίσετε το γεφύρι της Σάρτας. Το πρωί θα χτίζετε, το βράδυ θα γκρεμίζετε με τους υπουργούς που έχετε και με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν. Και σας συμβούλεψε ο Μητσοτάκης. Βάλετε τη γλώσσα στο μυαλό πριν τα πείτε ό,τι έχετε να πείτε και μετά να μιλάτε. Πατήστε στη γη, μην είστε αλαζονικοί κτλ. Και ο κόσμος σας τα χρεώνει αυτά, ξέρετε, και δεν τα χαρίζει. Βάλτε το βίντεο να το δει η κυρία Βούλτεψη τώρα. Θύελλα αντιδράσεων με πρώτους τους συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών προκάλεσαν οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τη σύσταση προανακριτικής ή εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Ντεμπή. Και πώς ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, πώς ενδιαφέρονται για να βρει το παιδί τους δουλειά, πώς ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, πώς ενδιαφέρονται για την ασφάλεια. Θυμός και αγανάκτηση. Με αυτές τις λέξεις περιγράφουν στο Μέγκα οι συγγενείς των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας τα συναισθήματα που ένιωσαν ακούγοντας την κοινική δήλωση του Υπουργού Εργασίας. Οργή μας προκαλεί οτιδήποτε βεβηλώνει και είναι ιερόσυλο προς το παιδί μας που χάσαμε. Είναι θέμα ήθους το να σχολιάζεις νεκρούς. Είναι θέμα όχι μόνο ήθους αλλά και παιδείας. Τους νεκρούς, φίλε μου Γεωργιάδη, δεν τους ακουμπάμε. Δεν τους πειράζουμε. Εγγίζει τα όρια της ιεροσυλίας. Υπάρχουν τουλάχιστον 57 οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε εξέλιξη αυτού του θέματος, είναι οι άνθρωποι μας που έφυγαν και αυτοί δεν έχουν φωνή. Αυτή τη φωνή τη δανείζουμε εμείς και ρωτάμε εμείς για αυτούς. Την αποπομπή Γεωργιάδη από την κυβέρνηση ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Καλό τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει αμέσως τον Άδωνη Γεωργιάδη από την κυβέρνησή του. Διαφορετικά προσυπογράφει τη δήλωσή του, ενστερνίζεται την ίδια αλαζονία και πολιτική χυδαιότητα και δικαιώνει τον τίτλο του Πρωθυπουργού μειωμένη συναισθηματική νοημοσύνη. Αν λοιπόν είναι αντίληψη της κυβέρνησης ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν για το γεγονός ότι δύο τρένα συγκρούνται με τοπικά και χάνονται 57 συνάνθρωποι μας, τότε έχει χαθεί οριστικά η έννοια της ευθύνης και μαζί χάνεται και η ντροπή. Η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη προκάλεσε ένταση και στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να θυμίζει την προειδοποίηση του Πρωθυπουργού για προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις. Αλίμονο, αν δεν μας απασχολούσε το ζήτημα αυτό το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, μας απασχολεί και πολύ μάλιστα και απασχολεί πάρα πολύ και τους πολίτες στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει να προσέχουν πολύ το σύνολο των στελεχών και τις διατυπώσεις τους, γιατί πολλές φορές υπάρχει ο κίνδυνος της παρερμηνίας. Ο Υπουργός Εργασίας με ανάρτησή του στα social media έκανε λόγο για διαστρέβλωση όσων έχει πει, ενώ στη συνέχεια από το Βήμα της Βουλής ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Εάν είχα πει αυτό που εσείς λέτε, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου από ντροπή. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων. Διότι αυτή μου η αναφορά έδωσε την ευκαιρία σε εσάς να κάνετε αυτή τη φασαρία και να τους προκαλέσετε άθελά μου και εγώ μαζί περισσότερο πόνο. Η αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων γίνεται οργή και φόβο στη σκέψη ότι για τον χαμό των αγαπημένων τους ανθρώπων δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Προκαλεί το λαϊκό αίσθημα και τον πληροφορώ, διότι ζει σε άλλον πλανήτη, ότι μας στηρίζει ο μισός πλανήτης που θεωρεί ότι ξεχάστηκε το θέμα. Κλάψανε για τα παιδιά μας και οι πέτρες ακόμα. Στις Βρυξέλλες θα φτάσουμε. Μέχρι κόκκινο χιόνι θα τους κυνηγήσουμε όλοι μας. Τέτοια συσσωρευμένη οργή έχουμε. Νιώθουμε ένα φόβο, νιώθουμε μια ανησυχία ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι η Βουλή θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει για να αποδοθούν πραγματικά οι ευθύνες. Προσβολή τουλάχιστον στις οικογένειες
των 57 αυτών θυμάτων, οι οποίοι θέλουν να βρουν δικαίωση. Η πρόταση για να πάρουν βραχιολάκια, για να βάλουμε αυτούς στη φυλακή, όλους τους υπευθύνους. Την κατέθεση η ελληνική λύση δεν την υπέγραψε κανένας. Έτοιμα για σύσταση εξεταστικής έχει καταθέσει το ΚΚΕ, ενώ πρόταση για προανακριτική έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, την εξεταστική που την πρόταση του Κουκουέ την ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, πώς σχολιάζεται αυτό το γεγονός, κυρία Βούλτεψη? Κοιτάξτε, κύριε Χατζή, είστε μάνα, είστε γιαγιά, έχετε... Όταν συνέβη αυτή η τραγωδία, βρεθήκαμε, υπήρξε ένα πανελλήνιο πένθος και βρεθήκαμε όλοι σε κατάσταση σοκ. Δηλαδή όλοι σκεφτήκαμε τον πόνο των ανθρώπων, τα ίδια τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και τον πόνο των οικογενειών τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και φυσικά ενδιαφερόμαστε και φυσικά δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ενδιαφέρεται. Απλώς, όταν χρησιμοποιούμε τον προφορικό λόγο, εγώ το έχω πει πολλές φορές, προσπαθώντας να απαντήσουμε σε κάτι, μπορεί να πούμε κάτι άλλο, το οποίο είναι άστοχο, στρεβλό, μπορεί να διαστρεβλωθεί. Καταρχάς δεν ερωτήθη, μόνος του το είπε. Ναι. Δεν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. Αν αρχίσουμε μια συζήτηση για το τι κάνουν οι εξεταστικές και που έχουν καταλήξει όλες οι εξεταστικές. Πουθενά δεν έχουν καταλήξει. Δεν μιλάω για αυτό εγώ. Αυτά. Εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτό θέμα για να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ μας. Άρα δεν χρειάζεται να μπαίνει καν στη συζήτηση. Καταθέτει ένα ακόμα μια πρόταση, άλλος την υπερψηφίζει, άλλος βάζει δική του πρόταση κτλ. Το ζήτημά μου εμένα είναι το εξής. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Όχι, το ζήτημά μας είναι άλλο, δεν είναι αυτό. Το ζήτημά μας είναι οι δηλώσεις που κάνει ο Υπουργός Εργασίας. Ωραία, εντάξει, το είπαμε. Ζήτησε. Δεν το είπαμε. Όχι, δεν. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα κάνω μια απρέπεια και σας πω πέντε κουβέντες παραπάνω και τόσο συγγνώμη, τελείωσε το θέμα. Όχι, δηλαδή, όχι, όχι, όχι. Να με συγχωρείτε τώρα. Εδώ μιλάμε για τόσους νεκρούς. Θα πω κάτι. Ζήτησε συγγνώμη. Αναγνώρισε το σφάλμα του. Και μίλησε και για κάποιο είδους εκμετάλλευση, εργαλειοποίηση του λάθους του. Γιατί όταν αναφερόμαστε τέτοια θέματα, μάλιστα, καταρχήν δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται. Αλλά και όταν αναφερόμαστε, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να τραβήξει αυτό παραπέρα. Ένα λεπτό. Από τη στιγμή που ζήτησε συγγνώμη. Να ολοκληρώσω μια στιγμή σας, παρακαλώ. Από τη στιγμή που ζήτησε συγγνώμη. Και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει αυτό εδώ, γιατί δεν μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε πάνω στους νεκρούς να μαλώνουμε. Αλλά κυρίως. Δεν φταίει κανείς τώρα οι δηλώσεις. Όχι, 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 εννοείται. Αλλά δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτή τη συζήτηση για πλάκα. Όταν γίνεται τέτοια σύγκρουση, πρέπει να κάνουμε όλοι ένα βήμα προς τα πίσω, όλοι. Φταίμε, δεν φταίμε, για να σταματήσει η σύγκρουση. Αν ακούω τον πατέρα όπως μιλάει, όπως λέω το εξής. Εντάξει, ο άνθρωπος τι να πει, δίκιο έχει τώρα. Βεβαίως έχει δίκιο. Δεν συζητάμε τώρα. Αυτά είναι υπεράνω συζήτηση, κύριε Χατζή. Δεν τα συζητάμε. Τα αναγνωρίζουμε όλα. Απλώς θέλω να τελειώσω και να πω ότι ελπίζω να έχουμε όλοι εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί είτε υπάρχει ανακριτική είτε δεν υπάρχει. Στο τέλος της ημέρας όλα αυτά θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία θα υπερψηφίσει την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Συζητούμε δηλαδή και θέλουμε να βγουν όλα στο φως. Δεν υπάρχει εμβολία. Αλλά στο τέλος ημέρας πρέπει να κριθούν αυτά από την ελληνική δικαιοσύνη και να τις έχουμε εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Αν δεν τις έχουμε, ξέρω εγώ, να το πούμε όλοι. Μάλιστα. Να καλησπερίσω και τον Νίκο τον Στέφο, τον καλό συνάδελφο από το Talk Radio 98,9 που ήρθε τώρα μαζί μας. Το είχαμε και το πρωί στο ραδιόφωνο. Τον άκουσα και τον έπαιξα. Μάλιστα, έπαιξα τη συνέντευξη αυτή και στη δική μου εκπομπή. Μου είχε δώσει μια στιγμή, μπορεί να χρειαστεί. Δεν είπε εκεί όμως συγγνώμη. Όχι. Την είπε στη Βουλή. Και έτσι μου είπε κάτι αντιφατικό. Και εγώ το είπε σήμερα στη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Ναι, το πρόσεξε. Ναι. Ότι είπατε κάτι αντιφατικό, του είπε. Ναι, βέβαια. Άκουσα. Γιατί εντάξει, η συνέντευξη δεν είναι για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, κυρία. Πάνω στο Τάκη, αν με επιτρέπει, εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που κάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη, τα στελέχη της κυβέρνησης, να είναι πολύ πιο προσεκτικά όταν κάνουν δηλώσεις. Το είχε πει και ο Μητσοτάκης αυτό. Ουσιαστικά ήταν εμέσως πλεισανφός, δεν τον κάλυψε. Άσχετα αν μετά βεβαίως προχώρησε. Η δικιά μου η πληροφορία που μου ήρθε μια πληροφορία νωρίτερα είναι ότι και ο κύριο Μητσοτάκης δυσταραστήθηκε σφόδρα με αυτή τη δήλωση του κυρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ποτέ δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο αν δεν είχε το πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό. Κυρία Καφαντάρη, άκουσα ότι. Μάλλον διαβάσαμε τη δήλωση του πρόεδρου του κόμματός σας που λέει να τον παραπέμψει, γιατί αν δεν τον παραπέμψει θα συμφωνεί ο κύριο Μητσοτάκης με αυτές τις
Όπως η χαρακτή. Λοιπόν, ένα λεπτό. Να κάνω το ερώτημα. Βεβαίως, συγγνώμη. Δηλαδή, εάν κάποιος δικός σας βουλευτής βρίζει, κάνει, ράνει και δεν τον παραπέμπει ο κύριος Κασελάκης ή δεν τον παρέπεπε ο κύριος Τσίπρας, παράδειγμα λέω, τον οποιοδήποτε. Φωτογραφίζεις κανέναν? Όχι, όχι, κανέναν δεν φωτογραφίζω, δεν κάνω εγώ τέτοια. Δηλαδή, σημαίνει ότι συμφωνεί μαζί του, δεν έχει την ελευθερία ο βουλευτής, την οποία του δίνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, να λέει ότι και καλά και ανόητα και σωστά και λάθος κτλ. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Χατζή. Να του πει να το διαγράψει, ναι, αλλά. Πέρα δεν πρόκειται για μία απλή. Και συνηγορεί. Αυτό είναι βαρύ λίγο, εντάξει. Δεν πρόκειται για μία απλή δήλωση. Δεν έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία, γιατί αυτό αφορά ένα μεγάλο. Μία τραγική κατάσταση που βιώσαμε, έτσι, και αφορά νεκρούς. Ναι. Και ένας υπουργός έχει μία κορυφαία ευθύνη και πολύ περισσότερο από ένα απλό στέλεχος ή ένα απλό βουλευτή, το πώς τοποθετείται. Και οι τοποθετήσεις του πρέπει, άσχετα την πολιτική του τοποθέτηση, τη γενικότερη και ποιο κόμμα εκπροσωπεί, πρέπει και κάθε λέξη του να είναι προσεγμένη. Ναι. Εδώ όμως, επειδή άκουσα τώρα και την κυρία Βούλτεψ, θα ήθελα να πω, το θέμα δεν σταματάει εδώ. Έτσι. Μπορεί να γίνουν οποιασδήποτε κινήσεις κοινοβουλευτικές, είτε προανακριτικοί. Πάντες οι προανακριτικές, με συγχωρείτε, ναι, να μου επιτρέψετε. Είτε εξεταστικοί, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να πούμε, και αυτό θέλω να τονίσω, ότι δυστυχώς τίθεται και ένα μεγάλο θέμα δημόσιας ασφάλειας πλέον, ναι, κύριε Χατζή. Να σας πω κάτι άλλο όμως εγώ. Ναι. Όταν, ας πούμε, εσείς, για παράδειγμα, ναι, που γνωριζόμαστε και χρόνια, ναι, κάνετε μια ανάρτηση και πείτε θέλω να πεθάνει αυτός για να προχωρήσει το σύστημα. Αυτό δηλαδή το ανέχεται ο αρχηγός σας? Όχι, δεν, ο καθένας έχει και την ευθύνη των λεγόμενων του, λέω, έτσι. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λεγόμενων. Πρέπει να δηλαδή άμα πει κάτι η Καφαντάρη, το οποίο είναι τέτοιο, δηλαδή έχει την ευθύνη ο Κασελάκης? Όχι, δεν εδώ, μιλάμε για μία κατάσταση τραγική που υπήρχε και εγώ. Νεκροί, ναι. 57 νεκροί, και δεν έχει σταματήσει το θέμα εδώ. Λοιπόν, να πω δύο λόγια, είτε εξεταστική, είτε προανακριτική. Έχουν βγάλει τίποτα αυτές οι επιτροπές? Κοιτάξτε. Όχι, θέλω να μου απαντήσετε με πάσα ειλικρίνεια. Και με την εμπειρία σας στη Βουλή. Θα σας απαντήσω και θα σας πω. Και την εντυπωσία που σας διακρίνει. Με βάση τους σχετισμούς οι οποίοι υπάρχουν και στις εξεταστικές. Και παλιότερα και τώρα. Και στις προανακριτικές, συνήθως. Δεν βγαίνει τίποτα. Επικρατεί. Όπως έγινε, παραδείγματος χάρη, με τα θέματα των υποκλοπών κλπ. Που βασικοί μάρτυρες, με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας που είχε και την πλειοψηφία, δεν εκλήθησαν. Αλλά εγώ θέλω να βάλω ένα θέμα ασφάλειας της πολιτικής. Γιατί κουνάει το κεφάλι σας? Τι να πω. Λοιπόν, αφού ξεθυμόμαστε όλοι ότι όσα είναι τα κόμματα είναι και τα πορίσματα, και ότι ακόμη και όταν είναι κοινό το πόρισμα μιας εξεταστικής, στο τέλος λέει ότι επιστρέφεται στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη να καθαρίσει το τοπίο? Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργεί ανεπηρέαστα και να υπάρχει, να μην καθυστερεί. Γιατί πρόσφατα είδαμε και κάποια γεγονότα σε σχέση με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ, που μεταφέρθηκε η έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ενώ εξεταζόταν υποκλοπές από το... Μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λένε, βουλευτής δικός σας είχε πει ότι να δώσουμε, και να δώσουμε, λέει, 15 νησιά στην Τουρκία. Τι έγινε? Το διέγραψε, λέει, κανείς? Είναι, λοιπόν, μεγάλο εθνικό θέμα αυτό, έτσι. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, απαντήστε μου σε αυτό. Ναι, όχι, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Εντάξει. Ο καθένας έχει την ευθύνη, ό,τι και να λέει. Έτσι. Άρα, παρακαλώ. Ναι, ναι. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα θέμα που αφορά το Πανελλήνιο, γιατί ενδιαφέρεται η κοινωνία. Φυσικά, να μάθει τι έγινε στα Τέμπη και ποιοι έχουν ευθύνες. Ένα. Και δεύτερον, είπα και πριν, είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή να παίρνω το τρένο και να ξέρω ότι δεν θα φτάσω. Αλλά, και να πω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης τότε, που μεταβατικά είχε αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών, είχε πει ότι η τηλεδιοίκηση θα είναι από το Σεπτέμβρη κλπ. Και τώρα ακούμε ότι τα τρένα θα λειτουργήσουν κανονικά το 2025, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω. Άρα, λοιπόν, όχι, έτσι.
Λοιπόν, αυτό είναι. Το καταλάβατε, δεν ήρθαμε να συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, συζητήσαμε τι δηλώσει του κ. Γεωργιάδη και μένουμε σε αυτό. Ότι η έλλειψη συνέστηση σε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είστε πολύ σαφή. Η Δημοκρατία έχει δείξει δείγματα έλλειψη συνέστηση. Είστε αισθηματίε. Ναι, βεβαίω. Η αριστερά χαρακτηρίζεται και από μια ευαισθησία ιδιαίτερη, κυρία. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πάνα και μετά θα δώσει. Παρακαλώ, μαντάμε ένα λεπτό. Ορίστε, κύριε Πάνα. Και εσεί αγριέψατε εκεί. Καλώς. Κάνατε κι εσείς παρακριτική, θέλετε, επεξεταστική, δεν ξέρω τι διάλογο. Εμείς έχουμε ξεφρασμένη άποψη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ότι είμαστε υπέρ της Προανακριτικής Επιτροπής. Μάλιστα. Στη βάση της δικογραφίας. Εσείς τι είπατε, βάση κυρία. Τη δικογραφία του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Περιμένετε, κύριε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είχαμε μία συνάντηση ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη πριν από 5-6 μέρες. Άλλο ρωτάω. Εξεταστική έχετε προτείνει ή προανακριτική? Και συζητιέται το θέμα της προανακριτικής, ότι πιθανόν δεν είμαστε αρνητικοί. Προανακριτική Επιτροπή. Έτσι, και αυτό συζητήθηκε μεταξύ. Έχουμε Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, έχει διαδηλωθεί πόρισμα εδώ και 2 εβδομάδες. Οπότε πάλι λοιπόν, για δικαιοσύνη. Ζητάμε να τεθούν κάτω από τι υπουργικέ ευθύνε για τη σύμβαση 7-17 που αφορά το σύστημα τηλεδιοίκηση. Από πότε ζητάτε να γίνει η διερεύνηση του προβλήματος? Προφανώς ζητάμε από τη στιγμή που έγινε το ατύχημα. Δεν υπάρχει ευθύνη όταν έγινε η μελέτη το 2014. Θα ξεκινήσουμε. Ήταν μαζί, που είσαστε μαζί με την Νέα Δημοκρατία, πακέτο. Θα μου επιτρέψετε, η μελέτη δεν έχει πρόβλημα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχει πρόβλημα. Κάνετε λάθος, κυρία Βούλτεψη. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε. Από το σύμβαση, γι' αυτό μιλάω. Έπρεπε να επισημάνει το 2015. Δεν το ξέρετε. Το ξέρω. Όχι, κυρία Βούλτεψη. Τότε, όταν έγινε η 7-17 η σύμβαση, ανετέφησε μία. Το 2014 ανετέφησε μία εταιρεία αγνώστου πατρός και μητρός για να κάνει τις υψηλής τεχνολογίας τις μελέτες. Δεν έκανε τίποτα και δόθηκε το έργο σε δύο εταιρείες μη συμβατές μεταξύ τους. Και μου λέτε, δεν είναι από το 2014 το πρόβλημα? Όχι, αυτό έγινε, κυρία Βούλτεψη. Όχι, αυτό έγινε. Πώς έγινε? Το 2014 απλώς ψηφίστηκε. Έγινε αυτό, κυρία μου, στη Βουλή. Σας λέω, μην με κάνετε και φέρω τα αρχεία τώρα. Το 2015. Το 2014 λέμε. Αφού ήταν Πασό και Νέα Δημοκρατία μαζί. Εντάξει. Το 2015. Αυτό τώρα το λέτε. Και του λέει το 10, και λέει και λέγανε τότε το 2014 ότι αυτό πρέπει να τελειώσει σε 2 χρόνια. Δηλαδή τέλος το 2016. Αυτό που λέτε εσείς περί μη συμβατών το ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Το 2014 δεν υπήρχε αυτό. Μα αυτό υπήρχε το 2014, αφού δόθηκε η δουλειά στις δύο εταιρείες, λέμε. Εσείς το δεχόσαστε αυτό, ότι εγώ. Ότι μα το έχω κάνει το ρεπορτάζ, τι το δέχουμε. Αυτό είναι το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κυρία Βούλτεψη, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Γιατί την ίδια ευθύνη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ είπε. Την ίδια ευθύνη που έχει ο Καραμαλής έχει και ο Σπίρτζης. Ποιος σας είπε ότι δεν έχει ευθύνη και ο Σπίρτζης? Ποιος σας είπε ότι δεν έχουν ευθύνη αυτοί που κάνανε? Παρακαλώ, επειδή το θέμα, επειδή το ξέρω. Πρέπει να τελειώσει το 2015. Αλλά εντάξει, το 2016 πρέπει να τελειώσει, τέλος πάντων. Δύο πράγματα λίγο για τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, μου επιτρέπετε. Τώρα θα πάμε σε άλλο θέμα που έχει περάσει. Όχι, κύριε Χατζή, μία κουβέντα. Επειδή μιλήσαμε για συνέστηση, είναι απαράδεκτο οι τραυματίες με δικά τους έξοδα να καλύπτουν χειρουργία και διάφορα πράγματα. Και βγήκε μία συγκεκριμένη κοπέλα πριν από μία εβδομάδα και το ανέφερε. Μην το διαψεύδετε. Εντάξει. Αυτά δεν γίνονται. Εντάξει. Στην Ελλάδα, όποιος τραυματιστεί, όχι σε τέτοιο δυστύχημα, πάει στο νοσοκομείο. Στο ΚΑΤ, στο Λαϊκό, στο Γεννηματάς. Μα τι μου λέτε τώρα, δεν γίνονται. Υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία. Θέλω, επαναρχόμενοι μετά από τις διαφημίσεις, να δούμε τι γίνεται, επειδή έχουμε και την κυρία Βούλτεψη εδώ, και με τους μετανάστες. Έχουμε ροές ή δεν έχουμε? Μας λέτε αλήθεια ή ψέματα? Εννοείται. Μετά τις διαφημίσεις. Okay. Σας δίνω χρόνο να σκεφτείτε. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ. Όχι, χρειάζεται να σκεφτείτε, γιατί διαβάζω αντιφατικά πράγματα και έχουμε αρχίσει να. Υπάρχουν ροές, αλλά είναι ελεγχόμενες αυτές. Τόσο πολύ ελεγχόμενες. Δεν σου λέω ότι. Πόσες χιλιάδες έχουν έρθει το τελευταίο τρίμηνο? Μπορώ να σου πω όμως ότι χτες, για παράδειγμα, ήρθαν περίπου 100 στοιχείο. Μάλιστα. Χτες. Είναι έτσι, κυρία Βούλτεψη, δεν είναι? Μόνο στοιχείο. Μόνο στοιχείο, ναι. Ναι. Μάλιστα. Γιατί ξέρεις τι κάνουν? Ο κύριος Κασελάκης. Τι κάνουν οι διακινητές? Όχι. Ξέρουν, και δεν ξέρω πώς το ξέρουν, που έχουμε εκείνη την ημέρα, την όποια μέρα, ίσως μία τρύπα στη φύλαξη. Είναι έτσι, δεν είναι, κυρία Βούλτεψη?
Και πάνε και στοχεύουν αυτή την τρύπα. Τώρα με τα καινούργια σκάφη που θα έρθουν, πρέπει να μπορούμε να καλύπτουμε όλη την περίμετρο όλων αυτών των νησιών. Μάλιστα. Αλλά μετά να καλύπτουν άλλα, πάνε στην Ελλάδα. Για να πάμε, γιατί έκανε και μια πρόταση ο κ. Κασελάκης σχετική, να τα δούμε αυτά στην πορεία, να δούμε και εσείς τι λέτε. Λέτε κάτι γι' αυτό, ή... Πάντα λέμε. Πάντα. Καλά. Καλά λένε. Εσείς τι είστε, πάντα, καλά συνήγορος σου είπε. Του Πασόκ. Καλά είπε ο άνθρωπος. Πάντα κάτι λένε. Να μην τον ρωτήσω εγώ, ο άνθρωπος μπορεί να πει δεν θέλω να πω. Παιδί μου, όχι. Και ο Μάτου δεν είναι. Τι να πει, ότι δεν λέμε κάτι. Δεν μπορεί να πει, δεν θέλω να πω για αυτό το θέμα εγώ. Να αφήσω τις κυρίες να μιλήσουν. Το ξέρετε αυτό. Εσύ να αφήσεις τις κυρίες να μιλήσουν. Ας τον άνθρωπο. Μας αφήνει. Είμαι όλοι Πασόκ, αν δεν το έχεις καταλάβει. Όχι, καλό. Και δεκαετίες. Είναι καλό. Αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν με ενδιαφέρει κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το έχω δηλώσει. Διαφημίσεις. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας λέγαμε για τις ροές. Είπε ο κύριος Κασελάκης ότι θα πρέπει η χώρα να θωρακιστεί, να μην είναι χώρα υποδοχής, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Ναι, και έκανε κάποιες θέλαμε, επαφές. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δική σας ήθελε να είμαστε χώρα υποδοχής. Όχι, δεν το ήθελε και το πάλεψε, με πώς συγχωρείτε. Το πάλεψε ιδιαίτερα ο Αλέξης Τσίπρας και γενικά οι τότε υπουργοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετακαταστάσεις. Και αυτή τη στιγμή... Έχω την είδηση εδώ από τον ΕΟΠΗ παρέμβαση. Ναι. Όλοι οι τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών καλύπτονται από τον οργανισμό, από τον ΕΟΠΗ, για όλες τις απαραίτητες δαπάνες φαρμάκων ιατροτεχνολογικού υλικού, νοσηλείας ή και αποθεραπείας σε δημόσιες ή και ιδιωτικές δομές που πληρώνει το κράτος, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Ωραία. Είναι επίσημη παρέμβαση. Είναι επίσημη απάντηση παρέμβαση του ΕΟΠΗ σε αυτό που είπατε. Όχι, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, και υπάρχει και δημόσια άτομο, μία κοπέλα η οποία βγήκε και είπε συγκεκριμένα πράγματα λοιπόν, πριν από μία εβδομάδα. Τηλέφωνο, και μακάρι να γίνεται αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε με μία καταγγελία τώρα, να αποφασίσουμε ότι δεν μπορούμε. Σας λέω τι λέει το ΕΟΠΗ τώρα. Από αυτούς ότι παρέχεται σε όλους. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να έχει άμκα. Και να μην περιθάλπτεται και να μην νοσηλεύεται και να μην έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα τρελαθούμε. Όλα τα νοσοκομεία εκείνη και υποδοχούν. Εδώ πρόσφατα κατατέθηκε μία ερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ που αφορά παραφαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, οι οποίες δεν καλύπτονται. Λοιπόν, μην το λέμε αυτό. Δεν έχει να κάνει. Αυτό δεν άλλο το ένα, άλλο όχι, το άλλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα τώρα. Μην λέμε ότι όλα παρολόι. Εντάξει. Περιμένουμε την απάντηση από τον αντίστοιχο υπουργό. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο που ανέφερα. 1,5 εκατομμύριο μπήκαν στη χώρα μας με το νόμο της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου. Λοιπόν. Μου επισημαίνουν ακροατές, τηλεθεατές. Μου στέλνουν μηνύματα για αυτό που είπατε, ότι επί τελικών σας ημερών δεν είχατε αυτό. Ο κύριος Κασελάκης προφανώς. Με συγχωρείτε, τι είπα εγώ. Είπα ότι το δικό μας ημερών δόθηκε μάχη στην Ευρώπη όσοι έρχονται στην Ελλάδα να μπορούν να μετακαθίστανται. Έτσι, σε χώρες της Ευρώπης. Χώρες της Ευρώπης. Και από την άλλη μεριά, να υπενθυμίσω ότι υπήρχε μία όξυνση εκείνη την εποχή, αν θυμόμαστε, και στη Συρία. Νίκο, τότε... μπορεί να παρεμβαίνεις, έτσι. Λοιπόν, ελεύθερο. Τότε που βομβαρδίστηκε η Παλμύρα και διάφορα κλπ. Είχε έρθει πολλοί κόσμος και πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος πέρασε από την Ελλάδα. Μετά έκλεισαν. Δεν είμαστε χώρα υποδοχής. Μετά τους χάναμε και δεν ξέραμε αν λιάζουμε στην Ομόνοια. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε αντίθετοι στο να μετατραπεί η χώρα μας σε μία χώρα αποθήκης ψυχών. Πρέπει αυτό πραγματικά... Όχι, αυτό το λέγαμε πάντοτε, όχι, κύριε Χατζή. Και το πρόβλημα δεν είναι με την Ελλάδα, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό. Δεν ήταν ένα ανοιχτό κάλεσμα της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου τότε, το νόμος που είχε κάνει. Με συγχωρείτε, ανοιχτό κάλεσμα όταν υπάρχει πόλεμος και έρχονται άνθρωποι εδώ και με βάση τον ανθρωπισμό και το διεθνές δίκαιο. Και τώρα υπάρχει. Λοιπόν, και τώρα λέει ο πρόεδρός σας ότι δεν θέλει η χώρα να γίνει χώρα υποδοχής. Αυτό λέει. Λοιπόν, ο πρόεδρος μας μίλησε. Όχι, κακό να αναλυγραμμίσει.
Υπουργός μας μίλησε για την ανάγκη μετεγκαταστάσεων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, και ότι μην πρέπει. Είναι χώρα υποδοχής. Έτσι. Δεν ξέρω λοιπόν, την ερμηνεία δίνεται. Η χώρα υποδοχής τι θα πει, δηλαδή όταν έρχονται οι άλλοι. Με συγχωρείτε, μετά από πόλεμο δεν θα τους δεχτείς μεταβατικά, δεν θα τους περιθάλψεις, δεν βγάλει, θα έχει συνθήκες. Μα είχατε βγάλει και επιδόματα, κυρία. Λοιπόν, και μην να, λέτε το αυτό, θέμα τώρα. Είναι να μην εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Εγώ δεν είπα αυτό, έτσι, κυρία Καφαντάρη. Εγώ λέω όμως ότι σήμερα ο κύριος Κασελάκης δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα, λέγοντας κάτι διαφορετικό από αυτό που ίσχυε το 2015-2019. Αυτό είναι μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα. Αυτό είπε ο πρόεδρός σας. Εγώ, ό,τι λείπει ο πρόεδρός σας, λέω κάτι άλλο. Ο πρόεδρός μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε τις αντίστοιχες συναντήσεις. Δεν ξέρω και μάλιστα έκανα. Μίλησε και με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον Επίτροπο, σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα, ότι πρέπει να υπάρχει ένα καινούριο σύμφωνο μετανάστευσης, όπου όλες οι χώρες θα αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, γιατί η Ελλάδα, η Ιταλία κλπ. Ναι. Είναι χώρες ουσιαστικά πιο κοντά για προσφυγικές ροές. Παρακαλώ. Κοιτάξτε. Εσείς που διαφωνείτε σε αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης τώρα. Ακούστε. Ορίστε. Η Ελλάδα κανονικά δεν είναι χώρα πρώτης υποδοχής βάσει της συνθήκης. Δεν συνορεύουμε, της εντάξει. Ναι. Διότι δεν συνορεύουμε. Δεν συνορεύουμε, εντάξει. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει μια αλλαγή, αλλά δεν ξέρω αν καλείται ο κύριος Κασελάκης να το αναλύσει πλήρως τι θα έλεγε. Αυτό όμως το οποίο ξέρουμε είναι ότι ενώ ο πόλεμος στη Συρία έχει αρχίσει το 2011 και τα δραματικότερα γεγονότα του έγιναν το 12 και το 13 και το 15 ήταν ήδη σε ύφεση μετά τους... Όχι, να νομίζετε. Πέρασε ένα εκατομμύριο κόσμος. Ακούστε με, ένα εκατομμύριο κόσμος πέρασε διότι ανοίξατε τα σύνορα. Όχι γιατί υπήρξε αλλαγή στον πόλεμο. Το 15 είχαν γίνει στοχευμένοι συμμαχικοί βομβαρδισμοί και είχε υποχωρήσει και είχαν σταματήσει και οι ISIS και όλοι αυτοί. Άρα λοιπόν, το ότι πέρασαν από τη χώρα 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι με αποτέλεσμα όχι μόνο να έχουμε το έσχος της Μόριας και της Ιδωμένης αλλά να μας κλείσουν και τα βόρεια σύνορά μας, το θυμάστε αυτό, ακριβώς για να μην μεταφέρεται όλος αυτός ο κόσμος προς τα έξω, έδειξε ότι αυτή ήταν η πολιτική σας. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας είχε στείλει επιστολή στον κύριο Ρομπάη και του έλεγε ότι καμιά δύναμη Frontex και καμία Schengen δεν μπορεί να εμποδίσει άνθρωπο που έχει πίσω του φωτιά και πόλεμο. Το ξέρουμε, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν εν δυνάμει 114 εκατομμύρια άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή από τους τρεις πολέμους και τους αναρρύθμιτους εμφυλίους, εν δυνάμει μετανάστες, πρόσφυγες στην Ευρώπη. Άρα υπάρχει μια φέρουσα ικανότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή γίνονται πόλεμοι παντού μπορούν να αντέξει η Ελλάδα πόσα εκατομμύρια. Αυτό είπε ο κ. Κασελάκης, δεν διαφωνείτε. Αυτό. Μα το είπε λοιπόν, ο άνθρωπος. Ή θα αναληφθεί κάποια δράση. Είπε ο πρόεδρος, συγγνώμη κυρία Βούλτεψη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, εντάξει. Δεν πρέπει η χώρα να γίνει χώρα υποδοχής κτλ. Ναι. Εντάξει, ναι. Το είπε. Ωραία. Ωραία. Το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αν εννοείται ότι έχει αλλάξει η στάση ο ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν. Το 2013 και το 2014 μπήκαν 50-60 χιλιάδες. Αυτοί είχαν μπει. Όχι, ούτε τόσοι. Τόση. Όχι. Δεν υπήρχαν τέτοια νούμερα. Εγώ πάντως θα υπενθυμίσω. Είχαμε 382 αιτήματα. Και τις δύο χρονιές 60.000. Όχι, δεν υπάρχουν. Μου τα στέλνει, αυτός ξέρει τώρα. Όχι. Ξέρω εγώ καλύτερα γιατί ήμουν εκεί. Λοιπόν, πού ήσασταν εκεί. Το 2013 ήμουνα. Πού? Λοιπόν, κάπου ήμουνα κι εγώ. Πού, το ποιο αρμόδια, το κάπου δηλαδή. Αρμόδια για το μεταναστευτικό, κοινοβουλευτική, κυβερνητική εκπρόσωπο. Άλλο, κυβερνητική εκπρόσωπο. Κάπου εκεί σας λένε, λέτε, λοιπόν, λέει, σιγά, τι. Το 2013 είχαμε 382 αιτήματα ασύλου μόνο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η ρητορική, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν, είναι όλοι κατατρεγμένοι. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν όλοι είναι από τον πόλεμο κάθε φορά, δεν το ξέρουμε. Πρέπει να έρθει να υποβάλει αίτημα ασύλου και να αποφασίσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου μισά-μισά. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι, υπήρξε μια στρατηγική ανοιχτών συνόρων η οποία οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση όμως έχει ουρές τώρα. Γιατί βρέθηκε πάρα πολύ κόσμος στην υπόλοιπη Ευρώπη, με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε η ακροδεξιά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τώρα θα αλουστούμε πάλι εμείς στην ακροδεξιά, γιατί θα γίνουν ευρωεκλογές και έχουν γίνει εκλογές και έχουν δείξει άνοδο της ακροδεξιάς. Οπότε όλες αυτές οι χώρες θα κλείσουν τα σύνορά τους που τα έχουν κλείσει ήδη, έχουν καταργήσει Σέγγεν και θα τραβάμε πάλι κι εμείς. Στη Ρόδο έχουμε πρόβλημα.
Ναι. Στη Ρόδο έχουμε πρόβλημα. Θα σας πω. Στη Ρόδο υπάρχει έχουμε πρόβλημα. Πώς θα γίνει τώρα. Υπάρχει στη πρόβλημα. Ρόδο υπάρχει πρόβλημα, ναι. Χωρίς αμφιβολία. Γιατί? Γιατί η Ρόδος, έχω πει από την αρχή του καλοκαιριού, κύριε Χατζή, ότι η Ρόδος στοχοποιήθηκε ως νησί το οποίο, επειδή δεν έχει υποδομές για να μπορέσουν όταν φτάνουν κάποιοι άνθρωποι να μεταφέρονται σε ένα κιτ. Προσέξτε, δεν λέω ότι πρέπει να γίνει κιτ, γιατί ήδη τα Δωδεκάνησα έχουν δύο κιτ και δεν μπορούν να έχουν περισσότερα, έτσι, και η Ρόδος είναι ένα πολύ τουριστικό νησί. Όμως, ακριβώς επειδή είναι τουριστικό νησί, γι' αυτό πάνε, γιατί άρχισαν να μεταφέρονται με τα χύπλωα, ναι, να πάω και στον τα οποία πάνω, είναι παρακαλώ. Τουριστικά σκάφη, έρναγαν under the radar. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν, για να σας πω. Και under the κυβέρνηση. Να σας πω. Under the radar, ναι, και under the κυβέρνηση. Κοιτάξτε τώρα, γιατί εσείς λέτε τώρα... ότι πρέπει το λιμενικό να σταματάει μέσα στην τουριστική σεζόν όλα τα χύπλωα. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, εγώ δεν παίρνω απόφαση. Λέω το εξής. Όχι, όχι, δέχομαι όλη την κριτική. Ναι. Να πω μόνο για να εξηγήσω τι συμβαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί επειδή τους είπαν, είχαν χρήματα. Γιατί δούλευαν στην Τουρκία, ήταν ενταγμένοι. Το καταλάβαμε. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τους είπαν, θα πάτε στη Ρόδο, θα μένετε προσωρινά σε σπίτια. Μάλιστα. Με ένα πεντάρικο τη βραδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελείωνε, ένα πεντάρικο τη βραδιά. Ναι. Στο μεταξύ θα σας βγάλουμε εμείς πλαστά χαρτιά και θα πάρετε πτήση τσάρτερ κατευθείαν Ρόδο Μόναχο και τελειώσατε. Ναι. Όμως. Όταν τα πρώτα πλαστά φτάσαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τους έπιασε η αστυνομία. Όταν πριν γίνεται λοιπόν κυβέρνηση που φωνάζατε για αυτό το θέμα, μεταξύ των άλλων των οποίων υποστηρίζατε ότι αυτοί οι έμποροι ψυχών, γιατί περί αυτού πρόκειται δηλαδή. Εμπορία ανθρώπων κάνουν, ναι, χωρίς αμφιβολία. Θα τους πιάσετε, θα τους κάνετε, θα τους δουλεύετε. Τους πιάνουμε. Υπάρχει ένα θέμα, ακούστε, όμως πρέπει να πούμε, δεν υπάρχει κύριε Χατζή. Περίπτωση. Τους πιάνετε με το σύστημα της τυφλόμυγας. Έλα τώρα, κυρία μου, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει σκάφο και να μην συμφωνεί. Να σεβαστούμε και τον κύριο Πάνα, παρακαλώ. Όχι, έχει σημασία γι' αυτό. Παρακαλώ. Ότι αυτή τη στιγμή ανέλαβε ο συνήγορος του πολίτη την έρευνα γι' αυτό που συνέβη στην Πύλο. Γιατί το λιμενικό δεν προχώρησε. Είναι ανακοίνωση. Είναι, καλά, βλέπετε, να το ίδιο θέλει. Δικαιωματιστικό στυλ. Όχι, ότι όχι, αυτό μπορεί να. Αυτό, αλήθεια, λέω. Κυρία Καφαντέρη, αυτό να μπορεί να είναι ότι να είναι, αλλά τα έχουμε εξηγήσει αυτά εδώ. Έτσι. Δηλαδή, ελάτε, τι θέλετε να πείτε, ο συνήγορος του πολίτη, τι θέλει να πει. Τι να κάνει εσύ, αφού υπάρχει διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Δίκαιο τη θάλασσα, δεν γίνει ο συνήγορος. Το δίκαιο ερμηνεύει και ο συνήγορος του πολίτη. Το λιμενικό τι κάνει. Εγώ απάντησα, αυτό είναι ένα στοιχείο. Εσύ πρέπει να πούμε το συνήγορο του πολίτη. Λέγατε οι κοινικούς εγκληματίες τους λιμενικούς. Αυτό είναι. Όχι, δεν το είπαμε σας ποτέ. Τιμούμε το έργο του λιμενικού. Το λέγατε οι πολύ. Οι πολιτικές εντολές είναι το ζήτημα. Δηλαδή, απλά λέτε ότι ένας λιμενικός ένστολος παίρνει εντολή παράνομη και την εκτελεί. Όχι, δεν είπα αυτό. Τότε πώς, αφού είναι πολιτικές εντολές. Λέτε πολιτικές εντολές. Σας λέω εγώ, πάτε σε έναν ένστολο, στρατιωτικό, αστυνομικό, λιμενικό και του λέτε, σήκωσε το όπλο σου και σκότωσε αυτόν. Αυτό θα το κάνει. Όχι, βέβαια. Πολύ απλοϊκά τα κάνει, δηλαδή. Δεν μπορεί να. Παράνομη εντολή δεν εκτελείται, κυρία Καφαντάρη. Λοιπόν, αυτό που θα πω δεν θα είναι. Θέλετε να πείτε κάποιο άλλο θέμα. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι σε τέτοια ζητήματα χρειάζεται και διακομματική συνένεση και συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Ναι. Προφανώς εργαλοποιήθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και σε αυτό έχει ευθύνες η Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη Frontex. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κανόνες για τους πρόσφυγες και τους μεταβάσχες που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια που απορρέουν από τις διεθνείς ηθίκες και πρέπει να σεβαστούμε. Και φυσικά το ζήτημα είναι το πώς αξιοποιούμε και όλο αυτό, όλους αυτούς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και τι εννοώ. Ξέρετε καλά ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα σε ό,τι αφορά εργατικά χέρια. Στον τουρισμό, στις εργασίες τις οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην οικοδομή. Άρα λοιπόν κάτι παρόμοιο γίνεται στη Γερμανία. Στη Γερμανία λοιπόν γίνονται καταγραφή, υπάρχουν δεδομένα και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια διαχείριση όλων αυτών των προσφύγων σε τέτοιες εργασίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε λίγο παραπέρα στο συγκεκριμένο ζήτημα και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ηθίκες στις οποίες βρισκόμαστε με τα ευρωπαϊκά εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Μάλιστα. Νίκο. Επειδή αναφέρθηκε η κυρία Καφαντάρη στο θέμα του συνηγόρου του πολίτη, υπάρχει όντως, είχε στείλει μία επιστολή στον αρχηγό του λιμενικού στις 14 Ιουνίου και ζητούσε να κάνει μία διερεύνηση, εσωτερική διερεύνηση, ενδεχομένων, για ενδεχόμενες ευθύνες των ανδρών του λιμενικού όσον αφορά την έρευνα, την διάσωση μάλλον των μεταναστών.
Αυτό τώρα πιο... Δεν καταλαβαίνω όμως τώρα τι θέμα είναι αυτό. Κανένα. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Είναι θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά του φράχτη, του Frontex, των λιμενικών. Δεν αλλάζει με μια δήλωση Κασελάκη, η οποία άμα τον αναλύσεις, άμα καθίσεις και τον βάλεις κάτω και τον αναλύσεις, τα ίδια θα σου πει. Ό,τι έλεγε ο Τσίπρας. Ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι θύματα, λέει, του πολέμου Συρία. Η Ελλάδα γιατί είναι θύμα του πολέμου Συρία? Η Τουρκία επιχειρεί στη Συρία. Μπαίνει μέσα και προκαλεί πρόσφυγες. Η Ελλάδα γιατί είναι θύμα? Πήγαμε εμείς σε κανένα πόλεμο να ενοχλήσουμε κανέναν άνθρωπο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα δηλαδή. Και να πω και κάτι. Απλά είμαστε από τους πρώτους που στείλαμε όπλα στην Ουκρανία. Είμαστε από εκείνους αυτό δεν σας αρέσει, που δεν συναντήσαμε, σπεύσαμε να συναντήσουμε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ναι, μετά από 2-3 εβδομάδες βλέπουμε τις Παλαιστίνες. Στο Καΐρο τον είδε τον Αμπάς. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω. Εντάξει, εγώ απλά τα αναφέρω. Κυρία Καφαντάρη, έτσι δεν πάτε πουθενά. Τι να κάνω. Είναι ξεκάθαρη η θέση σε όλα τα θέματα. Το πότε βλέπει ο πρωθυπουργός κάποιον είναι γνωστό, έχει γνωστοποιηθεί. Ο πρωθυπουργός τον κύριο Αμπάς τον είδε στο Κάιρο. Τον είδε όντως. Μαζί του στο τηλέφωνο. Το είπε και στη Βουλή. Τώρα, όλα αυτά που λέτε. Είδε και τον πρωθυπουργό της Παλαιστίνης, νομίζω τον είδε στο Παρίσι. Τον είδε στο Παρίσι. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό, δηλαδή, κοιτάξτε, το να κάνουμε αντιπολίτευση για τέτοια σοβαρά θέματα, πραγματικά, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει. Εμείς τσακωνόμαστε μια ζωή για το αν πρέπει να υπάρχει ο Frontex στα νησιά, αν πρέπει να υπάρχει φράχτη. Η Ελλάδα δεν ψήφισε στον ΟΗΕ και το ξέρετε και πάρα πολύ καλά. Ψήφισμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πρόταση Ιορδανία ήταν αυτή. Και σωστά έκανε. Κυρία Καφαντάρη, ήταν πρόταση Ιορδανία. Και ψήφισε τον πρόταση του Καναδά η χώρα. Εντάξει, η οποία την περιλάμβανε. Ακούστε. Καταδίκη τη Χαμά και μόνο. Ενώ η πρόταση. Συγγνώμη, κυρία Βούλτεψη. Η πρόταση που ψήφισαν 120 χώρες, μάλιστα, μιλούσε για ανθρωπιστική εκεχηρία. Μάλιστα. Το τονίζω. Ωραία. Και τίποτα άλλο. Ανθρωπιστική εκεχηρία. Επ' αυτού θα σας απαντήσω κάτι άλλο. Απαντήστε μου. Έχετε ένα ψήφισμα το οποίο είναι σαφώς ετεροβαρές. Διότι όταν βγαίνουν ψηφίσματα, ειδικά από τον ΟΗΕ, πρέπει να λένε καταδικάζουμε την τρομοκρατική ενέργεια μέσα στο Ισραήλ, κατά την οποία απήχθησαν 30 μωρά, απήχθησαν ηλικιωμένοι που είχαν επιζήσει από το Auschwitz. Αποκεφαλίστηκε κοπέλα, βιάστηκε κοπέλα και ήταν μεματωμένο το παντελόνι της και την είδα μόνη. Λέτε τώρα, 10.000 νεκροί, κυρία Βούλτεψη. 10.000 νεκροί. Τώρα το πω αυτό. Τι λέτε τώρα. Όμως είναι σαν να βάζουμε στο ζύγι. Τι λέτε τώρα. Λέω το εξής. Όταν θες να κάνεις λοιπόν ένα ψήφισμα για να περάσει από όλους, γιατί αν δεν δέχονται οι Άραβες με την Ιορδανία πρώτη, γνωστή από το Μαύρο Σεπτέμβρη του 70 που τους, να μην πω τι έγινε με τους Παλαιστίνους, τα θυμάστε όλοι αυτά. Λοιπόν, αν δεν πιστεύετε ότι ένα ψήφισμα δεν πρέπει να είναι ισορροπημένο και να λέει καταδικάζουμε την τρομοκρατία. Ανθρωπιστική εκεχηρία. Ανθρωπιστική εκεχηρία. Αυτό λέει, έλεγε το ψήφισμα. Ακούστε. Έτσι. Όχι. Ακούστε με. Του ΟΗΕ. Ακούστε. Ήταν ένα ψήφισμα αυτοϊπονομευόμενο. Γιατί? Εντάξει. Γιατί για να αυτό γίνει... φτάσαμε, ξεπεράσαμε τις 10.000 νεκρούς. Καλά, αυτό είναι πάντοτε σύμφωνα με τη Χαμάς. Η Γαλλία το ψήφισε. Ολοκληρώνω μία στιγμή. Ακούστε. Η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι οι μόνες χώρες που ψήφισαν. Κυρία Βούλτεψη. Έχουν διαφορετικά συμφέροντα στην περιοχή. Κυρία Βούλτεψη. Στην Αφρική. Κυρία Βούλτεψη. Δεν ακούτε, έχετε κάποιο θέμα? Μπορώ να τελειώσω? Όχι. Ορίστε. Νίκο. Λέγε, άντε Νίκο. Έχει κάποιον. Συγγνώμη για το γέλιο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Καφαντάρη. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί κατ' επανάληψη την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι είναι ένας προβλέψιμος σύμμαχος. Είναι έτσι, δεν είναι? Βέβαια. Μάλιστα. Προβλέψιμος. Συγγνώμη, να κάνω το την ερώτηση. Δηλώσει. Μπορώ να κάνω την ερώτηση. Ο ίδιος ο κ. Μπορώ να κάνω την ερώτηση. Βεβαίως. Ωραία. Είναι προβλέψιμος σύμμαχος. Και πετυχαίνει αυτά που... ή κερδίζει αυτά που κερδίζει. Τι περισσότερο θα κερδίσουμε εάν είμαστε ένας απρόβλεπτος σύμμαχος? Για πέστε μου, σας παρακαλώ. Προβλέψιμο σύμμαχο όσον αφορά. Όχι, τι είναι ο προβλέψιμο σύμμαχο. Τι θα κερδίσουμε. Μα η ερώτησή μου είναι σαφή. Μην μου πάτε μεσολαμία. Πέστε μου, σα παρακαλώ. Απρόβλεπτο σύμμαχο. Ναι, αλλά θέλω να. Ναι, να απαντήσετε όπω θέλετε. Αλλά να απαντήσετε και στην ερώτηση. Να απαντήσετε όμω την ερώτηση. Θα σα απαντήσω και θα πω αυτό που θέλω εγώ. Αυτή τη στιγμή προβλέψιμο σύμμαχο είναι δήλωση την οποία έκανε ο ίδιο ο κύριο Μητσοτάκη σε Αμερικάνο πρόεδρο. Ένα. Το δεύτερον.
Έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή πρώτη, το ανέφερα και πριν, και από άλλες, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη η οποία στείλαμε όπλα στην Ουκρανία. Έτσι, ένα. Απ' την άλλη μεριά δεν εδώ, απαντάτε, από Καφανδόρη. Την πρώτη στιγμή ήμασταν προβλέψει. Δεν θα απαντήσει, Τάκη. Δεν θα απαντήσει. Ωραία. Κανένας, έχω κάνει αυτή την ερώτηση και στο ραδιόφωνο και στο τοκρέντιο και ρωτάω, πέστε μου σας παρακαλώ, τι θα κερδίσει ο απρόβλεπτος, βέβαια, ο απρόβλεπτος σύμμαχος. Δεν μου απαντάει κανένας. Κατηγορούν όλοι το Μητσοτάκη. Να του ρίξουν το Μητσοτάκη. Αλλά απαντήστε σε αυτή την ερώτηση. Θα σας απαντήσω. Μου απαντάτε θυμωμένα, θα σας απαντήσω όπως θέλω. Δεν παίρνω όμως απάντηση. Κοιτάξτε, δεν εκβιάζομαι, παρακαλώ. Μα δεν σας εκβιάζω. Αυτό κάνετε. Μα, μην διαστρεβλώνετε τα λόγια μου. Όχι, δεν σας εκβιάζω. Σας παρακαλώ. Θα απαντήσω όπως θέλω. Προφανώς ενοχλείστε όπως θέλετε, την ερώτηση. Θα απαντήσετε, αλλά η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα... Η απάντηση τι είναι. Τι είναι ο προβλέψιμος σύμμαχος. Όχι. Αυτό σας ρωτάω. Σας ρωτάω τι θα κερδίσουμε ως απρόβλεπτος σύμμαχος και μου ανεβάστε την πίεση στα 20. Άστε να απαντήσει την κυρία Καφαντάρη. Παρακαλώ, κυρία Καφαντάρη. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον τόνο σας και για το ύφος σας. Λυπάμαι. Και εγώ λυπάμαι που δεν απαντάτε. Και εγώ λυπάμαι που δεν απαντάτε. Κυρία Καφαντάρη, παρακαλώ. Θα σας απαντήσω ότι η πάγια θέση της χώρας μας και από πολλές κυβερνήσεις είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και αυτή την πολιτική οφείλει η ελληνική πολιτεία να ακολουθεί. Και λυπάμαι πάρα πολύ που επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό το δόγμα της της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής κατέληξε σε μία μονομέρεια υπέρ των δυτικών δυνάμεων και ιδιαίτερα θα έλεγα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απάντησα. Δηλαδή, αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι δυνατόν να μην είμαστε στο πλευρό της Δύσης? Τι λέτε τώρα? Μα τότε ο κύριος Τσίπρας πήγε στον Τραμπ και είπε ότι μερικές φορές φαίνεται διαβολικός, αλλά είναι για το καλό. Και είπε ο Τραμπ ότι με τα αεροπλάνα που θα φτιαχτούν στην Ελλάδα θα μειωθεί η ανεργία στην Αμερική και δεν μιλάγε καθόλου. Μα τώρα πλάκα μας κάνετε. Όταν είστε για σημαντικά θέματα, αλλά καλό θα ήταν να συζητούνται και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Δύο απαντήσεις. Δεν είναι απαντήσεις αυτές. Δύο απαντήσεις. Δηλαδή, όταν είστε Βούλτεψη. Στην κυβέρνηση, είστε με όλους. Και τελικά κάνετε έτσι πρέπει αυτό να που είναι σας... η Ελλάδα και με όλους. Κάνετε αυτό που λέει ο Τραμπ. Με τα συμφέροντα της χώρας και πρέπει να είμαστε με όλους. Λέει ο Τραμπ. Και βέβαια ο με την παγκόσμια δικαιοσύνη. Μάλιστα, ναι, παγκόσμια δικαιοσύνη. Και το παγκόσμιο δίκαιο. Τελειώσατε, ο Τραμπ. Κυρία Καφαντάρη, να κάνω αλλιώς το ερώτημα. Πάντως μετά τη συνάντηση... Παρακαλώ, κύριε Πάνα, παρακαλώ. Τουλάχιστον παρακαλώ, εντάξει, αλλά θα σας δώσω το λόγο να μιλήσετε, βεβαίως. Αλλά βλέπετε ότι και εμείς δεν έχουμε μιλήσει. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Μήπως έχω μιλήσει εγώ ή ο κύριος Στέφος. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής. Όταν προεκλογικά το 2015 παρεχώρησε μια συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας, στο Sky τότε, είχε πει ότι βεβαίως και θα είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν αλλάζει τίποτα. Βεβαίως. Ναι. Άρα με τη Δύση. Άρα με τους Αμερικάνους. Εσείς ξεκινήσατε την ιστορία με την Αλεξανδρούπολη. Και τη συνέχιση είναι η Δημοκρατία. Ναι, άρα με τους Αμερικάνους. Ναι. Πού εσείς βρεθήκατε απέναντι... Ναι. Το ερώτημα μου πολύ σαφές. Ναι. Πέστε μου εμένα μία πολιτική σας στάση απέναντι στις ΗΠΑ που παλαιότερα τους αποκαλούσατε δολοφόνους των λαών. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι και η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία η οποία ψηφίστηκε από την ΙΝ κυβέρνηση δεν περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία τα οποία αφορούν, αν θέλετε, και την πατρίδα μας με την έννοια ότι δίνει επαόριστον κάτι που επί ΣΥΡΙΖΑ δεν συνέβαινε, αλλά υπήρχε ένα χρονικό όριο που υπήρχε δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης. Ενώ τώρα παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, μαντάμ, παρακαλώ. Επαόριστον παρακαλώ. Βάσης. Ωραία. Ένα λεπτό. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Η ίδια που φτιάχνετε εσείς είναι. Κυρία Βούλτεψη, δεν Σοφία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα είναι η ίδια σε παρακαλώ. Υπάρχει αυτή κυρία, κυρία Καφαντάρη, εσείς λοιπόν λέτε ότι υπάρχει, πράγματι υπάρχει αυτή η διαφορά. Υπάρχει. Ένα λεπτό. Εσείς θα πηγαίνατε απέναντι στον Αμερικάνο, ναι, και θα του λέγατε θα σου δώσω τις βάσεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Έτσι και θα σας έλεγε και θα σας... Μετά δεν θέλανε έτσι οι Αμερικάνοι, έτσι. Θέλανε αλλιώς και θα κάνανε μεγάλη επένδυση. Γι' αυτό το θέλανε αλλιώς. Και θα τους λέγατε έτσι και θα σας λέγανε δεν θέλω έτσι, θέλω αλλιώς. Εσείς θα πηγαίνατε κόντρα στις ΗΠΑ. Πέστε μου λοιπόν, απάντησα. Όχι, δεν μου απαντήσατε. Σας απάντησα με σαφήνεια, κύριε. Θα πηγαίνατε υπάρχουν κόντρα. Υπάρχουν και θέματα διαπραγματεύσεων που βλέπεις και τα συμφέροντα της. Σας λέω, δεν το διαπραγματεύονταν αυτοί και σου λέγανε, κύριε. Δεν είμαι διαπραγματευτής, απαντήσω.
Απλά. Ένα λεπτό, έτσι. Να πω κάτι. Okay. Για πόσα αλλά επαόριστο. Για πόσα χρόνια. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Λεπτό. Εσείς για πόσα χρόνια λέγατε. Για δεν πέντε, για πέντε αυτό. Χρόνια. Για πέντε. Εάν θες να την καταγγείλεις νωρίτερα, μπορείς. Όχι. Το επαόριστον έχει μέσα ότι μπορείς να την καταγγείλεις ανά πάσα στιγμή. Καλά, και εσείς επαόριστον με τους Αμερικάνους είστε τώρα. Μην πάμε, μου πουλήσετε τώρα με ένα. Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Όχι, εκεί είσαστε. Εγώ βέβαια. Εννοείται, πού θα είμαι, στη Δύση ανήκω. Ναι, καλά κάνετε. Όμως όταν λες πέντε χρόνια, δεν μπορείς καν να την καταγγείλεις. Η διαφοροποίηση στο επαόριστο είναι όπως με τις συμβάσεις εργασίας. Μπορείς να τις καταγγείλεις ανά πάσα στιγμή. Απαντήσω, αυτό είναι το θέμα. Όχι, θέλω να απαντήσει, αλλά κυρία. Είναι η ίδια σύμβαση, εντάξει, που είχατε ετοιμάσει. Όχι, δεν είναι η ίδια, κυρία Βουλτεύση. Η ίδια είναι. Όχι, δεν είναι η ίδια. Ελάτε, κυρία Καφαντάρη. Καλύτερη είναι τότε. Ο, θα αφού μπορείς να την καταγγείλεις από τα θέματα. Σας απάντησα, κυρία, και είπα ότι η διαφορά μας είναι αυτό το δόγμα. Πάλι τα ίδια. Της πολυδιάστατης εξωτερικής πολυδιάστατη, πολιτικής, ναι, ναι, ναι. Την οποία εφήρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και πού? Τη σύνοδο των χωρών του Νότου. Και σε μια σειρά ζητήματα πάντα με συμφέρον σύνοδο, της χώρας μας. Και συμφωνίες και συνεργασίες. Και οι χώρες η του Νότου. Η συμφωνία με το Ισραήλ μπορούσαν... δεν την ψηφίσατε, λοιπόν. Συμφωνία για τις βάσεις δεν τις ψηφίσατε. Τις είχατε ετοιμάσει εσείς. Τους υδρογονάνθρακες δεν τους ψηφίσατε. Ενώ τους είχε παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας το Μάιο. Ήτανε η ίδια, δεν τους ψηφίσατε, τι θα πει παρόν, τι θα πει παρόν. Ούτε με, το, ούτε με τη Γαλλία που και εσείς είχατε ξεκινήσει. Η σύμβαση με τη Γαλλία δεν θυμάμαι. Τα άλλα ραφάλ, τα επιπλέον, αυτά. Τα πρώτα ραφάλτα ψήφισε. Μπορώ να σας απαντήσω, κυρία Βούλτεψη. Τις δηλώσεις του κύριου Δέντια, του υπουργού σας, τις θυμάστε ότι θα παγώσουν οι έρευνες για να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήτανε εσείς είστε τότε και δημοσιογράφος. Τότε. Τότε. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, εσείς παρουσιάσατε τις συμβάσεις, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, το Μάιο πριν τις εκλογές. Ναι, βεβαίως. Και το ίδιο αυτό το φέραμε τον Οκτώβριο και δεν το ψηφίσατε. Σας απάντησα. Τι άλλο να πω. Θα πάω σε διαφημιστικό μήνυμα, σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσω με τον κύριο Πάνα. Συγγνώμη. Δεν θα μιλήσετε καθόλου, σας το λέω από τώρα. Πάντως και για. Να φύγω. Όχι, να μην φύγετε. Πώς, να μην μιλήσει ο άνθρωπος. Τις αμυντικές συμβάσεις και τις συμβάσεις με τη Γαλλία, εγώ θέλω να πω επειδή. Θα τα πούμε μετά, να πάω σε διαφημίσεις. Θα πω ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται μία συνεργασία ελληνογαλλική. Ωραία. Είχε προετοιμαστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, όντως, και μία βίδα. Δεν γίνεται στην Ελλάδα. Ωραία. Αντισταθμιστικά ωφέλει η χώρα μας κανένα. Πάμε και τώρα. Άλλη. Είπαμε να πάω σε διάλειμμα. Ούτε πήρατε βίδα. Τι είναι αυτή. Μα εγώ πώς θα πάρω βίδα άμα δεν έχω λεφτά. Μα δεν έχουν πάρει ποτέ βίδα. Άμα δεν παίξουν διαφημίσεις. Άμα δεν παίξουν διαφημίσεις. Βάλε διαφημίσεις, παιδί. Λοιπόν, μη μετακινήσετε, κυρία. Ελάτε, κυρία Πάνα, παρακαλώ. Για αυτά τα θέματα που ακούσατε τώρα, για τις βάσεις, για τις συμφωνίες, το κόμμα σας είναι αντίθετο με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η τελευταία κυβέρνηση. Ψηφίσαν. Κοινοβουλευτικά. Σας παρακαλώ, μαντάμ. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο τουλάχιστον, τις συμφωνίες εμείς τις είχαμε ψηφίσει, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι σε θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική, όπου χρειάζεται μία παραδοχή, εν πάση περιπτώσει, ισορροπίας και κοινής κατεύθυνσης, είμαστε παρόν. Από εκεί και πέρα όμως, το είπα και πιο πριν και κάνατε το νεύμα ότι αυτό τώρα είναι κάπως, θεωρώ ότι και οι θεσμοί που υπάρχουν στη Βουλή και εκτός Βουλής, οι συνεδριάσεις που μπορούν να γίνουν από την Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής, το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, όλα, με όλα αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να συζητηθούν. Δεν έχουν συζητηθεί εκεί αυτά. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαν, υπάρχουν θεσμοί έχουν, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο, όπου θα μας δώσει τη δυνατότητα σαν χώρα να έχουμε κοινές στρατηγικές. Έχω την εξής αίσθηση, κύριε Πάνα. Από εκεί και πέρα, μου επιτρέπετε δύο πραγματάκια τώρα. Όχι, έχουμε μια μεγάλη. Έχω την αίσθηση την εξής, ότι όταν ένα θέμα εισέρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής και γίνεται συζήτηση, καλύπτει τα πάντα, φαντάζομαι. Όχι μόνο στην Ολομέλεια, και στις επιτροπές. Όχι, στην... για την Ολομέλεια, μην ανακατεύεστε. Μιλάω με τον άνθρωπο. Θα περάσανε και από τις επιτροπές. Δεν εννοούσα μόνο. Σας παρακαλώ. Εννοώ ότι μπορούν να ενεργοποιηθούν οι θεσμοί της Βουλής και για θέματα τα οποία είναι άμεσα. Μάλιστα. Και κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε. Εσείς με το θέμα των Σκοπίων είχατε συμφωνήσει, δεν το θυμάμαι.
Η τότε κοινοβουλευτική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με το θέμα των Σκοπίων, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε συμφωνήσει. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι, δεν είχε συμφωνήσει. Ξέρω, δεν είχε συμφωνήσει. Περιμένουμε, υπάρχουν κάποιες κυρώσεις, εν πάση περιπτώσει, που αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έρχεται αυτή η συμφωνία στην Βουλή? Δεν έχουν έρθει ακόμα. Είναι τρία πρωτόκολλα τα οποία τόσα δεν έχουν χρόνια. Έρθει, δεν έχουν έρθει στη Βουλή για. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Η οποία τιμά τη συμφωνία κατά δήλωση Πρωθυπουργού και Υπουργών. Κοιτάξτε, όταν κάνει το κράτος μια συμφωνία με κάποιους, δεν μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να την ακυρώσει. Ναι, έχει, γιατί έχει κυρώσεις μετά. Ας ολοκληρώσει τη συμφωνία. Υπήρχε διαφορετική ρητορική. Με την κύρωση προεκλογικά του τουλάχιστον για αυτό το θέμα. Λέτε? Υπήρχε μια διαφορετική ρητορική από την πλευρά της κυβέρνησης προεκλογικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι οι γείτονές μας δεν τηρούν τη συμφωνία. Ότι είχαμε πει. Έτσι, αλλά κανένας δεν το λέει στην Ελλάδα αυτό. Από την ώρα που θα ψηφιστεί είναι διεθνή συμφωνία και δεν μπορεί να ακυρωθεί γιατί η Ελλάδα στηρίζει. Διμερείς είναι συμφωνία, κύριε Βουλή. Διμερείς. Ποια? Η συμφωνία με τα Σκόπια. Διεθνής, είπα. Ποιοι άλλοι έχουν υπογράψει? Είναι διεθνής. Η φύση. Όχι, ποιοι άλλοι έχουν υπογράψει? Όχι, δεν χρειάζεται να υπογράψουν. Όχι, άλλο, διάλογο. Κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη, θέλει να πει. Η φύση τη συμφωνία είναι διεθνής. Τα Ηνωμένα Έθνη, Νίκο μου, είναι διαφημιστική εταιρεία, δεν είναι. Εντάξει, η φύση τη συμφωνία, η φύση τη, παιδί μου, η κατασκευή τη είναι διεθνής. Το γράφει επάνω. Άρα, όταν είναι διεθνής. Δεν έχει υπογράψει κάποια δύναμη εγγυητρία, όχι. Έχουμε πει όμως ξεκάθαρα, είχαμε πει από την αρχή ότι προσέξτε, εάν ψηφιστεί αυτό, επειδή η Ελλάδα τηρεί όλες τις διεθνείς συμφωνίες για την ύπαρξη. Ζήτημα για την Ελλάδα. Έχουμε και άλλες συμφωνίες. Θα τηρηθεί, το θυμάμαι αυτό, εντάξει. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, όσον αφορά στα πρωτόκολλα, η Ελλάδα και η κυβέρνησή της, όταν κρίνει ότι πρέπει, γιατί μπορεί, να μην πρέπει. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Καφαντάρη, ειδικό, που έχει κάτι να κάνει με την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ούτως ή άλλως αξιωματική, είτε έχει 17-25, είτε δεν έχει σημασία. Είστε θεσμικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Και εσείς για να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να φύγουν βουλευτές από εκεί, να πάρετε το πάνω χέρι και προφανώς, θεσμικά, μόνο τότε θα. Ή να γίνουν εκλογές. Μέχρι τώρα δεν είστε με τις δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεστε αξιωματική αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα παρακαλώ ειλικρινά έτσι να μου το ξεκαθαρίσετε. Κυρία Βουλευτή, μην μιλήσετε, σας παρακαλώ. Το ζήτημα είναι το εξής. Παρατηρώ αυτά που λέει ο κύριος Σταθάκης. Παρατηρώ αυτά που λένε άλλοι πρώην υπουργοί οι οποίοι κυβερνήσαν τον τόπο. Για 5-6 χρόνια αυτή, έτσι, κορυφαίοι. Πώς μπορεί να εμπιστευτεί αύριο ο κόσμος και να πει, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό το κόμμα είναι καλό να γίνει κυβέρνηση, όταν ξαφνικά μετά από τόσο καιρό βγαίνουν και λένε ότι τότε δεν κυβερνάγαμε καλά, είμαστε λαϊκιστές, κάναμε τούτο, κάναμε το άλλο. Δηλαδή, αυτή η ρητορική που εφαρμόζεται από τους απέναντι του κυρίου Κασελάκη, τους αντιπάλους του, είναι μια ρητορική ουσιαστικά ακύρωσης αυτής της πενταετίας για την οποία επέρεστε. Και εγώ, σαν πολίτης, αυτό προσλαμβάνω. Δεν το λέω εγώ, αφήστε τη λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ εσάς ρωτάω προσωπικά, γιατί ξέρω πως είστε ένας συνεπής άνθρωπος. Είμαι περήφανη που είμαι στην αριστερά και άλλο στη αυτό, ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ναι, ναι. Όχι, το λέω γιατί ναι. Κάποιοι αναφέρθηκαν ότι να ανακτήσουμε την περηφάνεια της αριστεράς. Ο κύριος Σακαλώτος είναι κάποιοι. Λοιπόν, ο κύριος Σακαλώτος. Ναι, δεν θέλω κορυφαίος να λέω ονόματα. Δεν τον υποτιμώ προς Θεού. Όχι, όχι. Παραξηγηθώ. Μα δεν τον υποτιμάτε. Απλά δεν το θέλω είπε να πω όνομα. Το είπε. Ναι, το είπατε εσείς. Λοιπόν, είπε, ναι. Είμαι περήφανη που είμαι σε αυτό το κόμμα και το υπηρέτησα 11 χρόνια και κοινοβουλευτικά και το υπηρετώ φυσικά. Ένα. Το δεύτερο που θα πω είναι ότι αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος ο οποίος παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, την έβγαλε από τα μνημόνια, ήμασταν στα βράχια και το πλοίο βυθιζόταν και εμείς το βγάλαμε, ένα. Και βέβαια έδωσε και μια άλλη προοπτική και στην πατρίδα μας και σε επίπεδο διεθνές, εκεί που λέγανε οι τεμπέληδες, θυμόμαστε, 12-15 και μετά το 15 τι λέγανε οι δανειστές, τι λέγανε ο Σόιμπλε και οι διάφοροι, ότι είμαστε μια χώρα που τα έβγαλε πέρα και βγήκε στο ξέφωνο. Υπογράψαμε μνημόνιο αυτό. Καινούργιο. Υπογράψαμε μνημόνιο, βεβαίως. Ενώ μας είχατε πτάξει κάτι ωραία άλλο. Έτσι. Ναι, αλλά βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία που την παραλάβαμε. Όχι, από το δικό σας μνημόνιο έτσι την βγάλατε. Λοιπόν. Δεν έχω πρόβλημά σας, κυρία Βούλτεψη. Αυτό ήταν το αλήθεια, δικό σας μνημόνιο. Αλήθεια και παραλάβαμε μια χώρα, το ξαναλέω, χρεοκοπημένη. Και θα πω και κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω ένα σημαντικό. Ένα λεπτό, λοιπόν, ένα λεπτό. Παραλάβατε. Κυρία Βούλτεψη, σταματήστε. Παραλάβατε. Κυρία Βούλτεψη. Της αξιολογής των μπι και κυρία, εμένα, κυρία Καφαντάρη, σε μένα απαντάτε. Ότι θα σκίσετε το μνημόνιο και θα βαράτε τα ταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Όταν το 2009 ήταν
20% το χρέος. Ναι. Δεν μας δανείζανε οι δανειστές. Ναι. Μας αποκλείσανε. Ναι. Και τι κάνανε τότε? Κάνανε το εξής. Σου λέει, πλέον θα υπολογίζεις το χρέος αφού προσθέσεις τα χρέη των νοσοκομείων, ναι, τα χρέη των ΔΕΚΟ, των εξοπλιστικών προγραμμάτων που έχεις παραγγείλει και θα παραλάβεις, ναι, εδώ 5 χρόνια. Ναι. Και αρχίσαν να το διωγγώνουν, γιατί προφανώς τότε, ενώ τώρα με 200% δανείζω και με μικρό επιτόκιο. Ναι. Και απαντήσω. Κάνανε μία πρόβα, αυτό έρχεται στο μυαλό μου, ναι, μπορώ να κάνω λάθος εγώ, ναι, έτσι. Ναι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ναι. Μία πρόβα τζενεράλε σε μία μεγάλη κρίση στην Ευρώπη, πώς θα την αντιμετωπίσουν, γιατί μη θυμάστε ότι είχαν την Ιταλία σε πρόβλημα, έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι και αυτά ισχύουν. Εγώ όμως θέλω δηλαδή, να τονίσω και κάτι άλλο. Να μην άλλο. Αφήνουμε τους ξένους απ' έξω ξαφνικά. Βεβαίως. Τον ξένο όμως, παράγοντα. Να πω όμως και κάτι άλλο. Εκτός του ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, υπάρχει ένα σοβαρό επίτευγμα που ακόμα και ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, όχι, Πασόκη, ναι, δεν ξέρω που είναι, όχι, την κυβέρνηση Πασόκη, Σαμαρά υπηρέτησε, και τώρα αυτό είναι ο κορυφαίος τραπεζίτης. Είναι. Λοιπόν, είπε για την ρύθμιση του χρέους. Η ρύθμιση του χρέους που έγινε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Και αν αυτή τη στιγμή, και αν αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε στους υπουργούς μας, ο καθένας φέρει την ευθύνη των λεγόμενων του. Αφού αυτή είναι η απάντηση. Λαϊκιστή μας λέει και ο κύριος Μητσοτάκης. Και λαϊκισμό μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ και τοξικότητα. Τώρα, αν κάποιοι σύντροφοί μου. Με συγχωρείτε. Αν κάποιοι σύντροφοί μου, ναι, έρχονται τώρα και μιλάνε για λαϊκισμό, μάλλον πρέπει να ψαχτούν. Να το πω έτσι. Τι εννοείται να ψαχτούν? Αυτό και τίποτα άλλο. Γιατί είναι σαφές αυτό που. Γιατί μου τα κρύβετε? Είναι πιθανό να πάνε σε άλλο κόμμα ή να κάνουν άλλο κόμμα. Δεν ξέρω. Δική του ευθύνη. Πρέπει να προβληματιστούν. Πάντως εσείς πιστεύετε ότι όλο αυτό δεν σας έκανε ζημιά, αυτή η ρητορική? Δεν είμαι ανόητη, δεν είναι καλή κατάσταση. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό, ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλή αυτό το διάστημα από την ήττα του Ιουνίου μέχρι σήμερα. Ναι. Αλλά ναι, είμαι αισιόδοξη. Και υπάρχει προοπτική ανάκαμψης. Σύμφωνη. Γιατί και με την καινούργια, ναι, μας ηγεσία, ναι, ουσιαστικά ακούμε τον κόσμο και θα ανταποκρινόμαστε σε ό,τι αφορά, στην κατάσταση σε την ό,τι οποία αφορά, βιώνει. Γιατί εγώ θα εστιάσω, ναι, και στο εξής. Ναι. Υπάρχει, γιατί θέλω να μιλάμε και για τη δική σας θητεία ως κυβέρνηση. Έτσι, ναι, βεβαίως. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, του οποίου ουσιαστικά του ασκούν κριτική. Ναι. Που λένε ότι φταίει, ότι δεν άλλαξε τα πράγματα, ότι καθυστέρησε, ότι τούτο, ότι εκείνο, ότι τ' άλλο. Και ο ίδιος δεν απαντάει και δεν πρόκειται να απαντήσει, ναι, λένε οι δικές μου, ναι, πληροφορίες, γιατί είναι πολύ απογοητευμένος από αυτά που ακούει. Σας ρωτάω εσάς τώρα, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη για αυτήν την κατάσταση που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας. Ευθύνη πολιτική εννοώ. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Πήρε μια χώρα κόμμα χρεοκοπημένη και ένα κόμμα από το 5% πόσο ήταν τότε και το έκανε κυβέρνηση με 36. Mm. Μετά σε δύσκολες συνθήκες 32%. Και βέβαια είχαμε και αυτό που ζήσαμε τώρα τον Ιούνιο. Το έτσι, οποίο θα το συζητήσετε, λοιπόν, φαντάζομαι, στο συνέδριο. Εντάξει. Έτσι, όλα αυτά θα συζητηθούν. Αλλά ας αφήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα που κατάφερε τόσα πολλά πράγματα. Έτσι, πρώτα απ' όλα για την πατρίδα και δευτερευόντως για την αριστερά. Ας τον αφήσουμε απ' έξω. Έχουμε καινούριο αρχηγό και εγώ εκτιμώ ότι θα τα καταφέρει εξίσου καλά στις δύσκολες συνθήκες. Πάντως, κυρία, από το 17% να ανακάμψουμε, ναι, πάντως, και να μπούμε σε κυβερνητική τροχιά. Μάλιστα, ωραία. Να θέσω και ένα τελευταίο θέμα για να, ναι, κλείσουμε. Το mail Χαρδούβελη, το οποίο το είχατε κάνει σήμερα, το θυμάστε, έτσι, ναι, είχε ένα δις μέτρα. Ναι. Και πήγαμε μετά σε 83 δις μέτρα. Εντάξει, τώρα αν είναι 83 ή όχι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. 50, γιατί 40, άλλοι 30, λένε 40, άλλοι 40, 50, άλλοι 40, λένε 83 αφήνω 40, κλπ. Αλλά αφήνω μπροστά 40 στα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν. Όχι, ένα δις ήταν το μέχρι τώρα για να κλείσει. Ήταν λιγότερα, όχι, και το αποτέλεσμα έχει μαζί με το Βενιζέλο. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, ούτε την Πέμπτη αξιολόγηση, ναι, δεν μπορέσατε να πετύχετε επί Σαμαρά. Αξιολόγηση. Δεν το λέτε αυτό. Κοντέψαμε να βγούμε με το δημοψήφισμά σας από παντού και στο τέλος τρέξατε και δώσατε υπερταμείο 100 χρόνια, ναι, τα ξένα φαντς τα φέρατε, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τη πάντως, Μακεδονία, πάντως, όλα. Κυρία Βούλτεψη, δεν έγινε και κάτι που να σας είπανε και να μην το κάνατε. Κυρία Βούλτεψη, λοιπόν, πόσες χιλιάδες πληστηριασμοί γίνονται και πόσοι χάνουν την πρώτη τώρα, τους κατοικία επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, μην το ξεχνάτε αυτό. Τίποτα από αυτά. Λοιπόν, α, δεν συμβαίνει. Όχι, όχι. Δεν βγαίνουν σπίτια σε πληστηριασμό και οι οικογένειες. Θα σας πω κάτι.
Δεν κατέβεται η προοδευτική. Αν γίνονται αυτοί οι πληστηριασμοί που λέτε, αν γίνονται, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Δεν έχω κανένα λόγο να. Είναι με νόμου του οποίου ψηφίσατε εσεί. Με νόμου που συμφωνήσατε με την Τρόικα και αυτού του νόμου εφαρμόζεται. Και του πληστηριασμού. Ποιο έκανε του ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Εσεί δεν κάνατε γιατί ήταν οι παλιοί συντροφοί σα κρεμασμένοι έξω από τα δικαστήρια και δεν μπορούσαν να γίνουν οι πληστηριασμοί, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα οι συμβολιογράφοι και να γίνουν. Γι' αυτό κάνατε του ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Όχι, να απαντήσει. Σπέφτεται όλοι, θα την αφήσετε ελεύθερη τώρα. Δεν θα μιλήσει κανεί. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα δώσει απαντήσει. Εγώ θα πω, ναι, ψηφίστηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τώρα να απαντήσει. Εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό που είπατε. Αλλά πληστηριασμό πρώτη λαϊκή κατοικία επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ούτε ένα. Τώρα, αν γίναν πληστηριασμοί που πάντα γίνονται χρόνια, για μεταξύ ιδιωτών, για άλλους λόγους κλπ. Αλλά πρώτη λαϊκή κατοικία δεν εκπληστηριάστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν τώρα, ο κ. Λαφαζάνης, τον αγαπήσατε τώρα. Και φώναζε για τον αγαπήσατε τώρα. Εγώ θέλω να πω κάτι γενικότερο. Κοιτάξτε, κυρία Καφαντάρη, θα σας πω κάτι. Όταν εφορμήσατε προς την εξουσία, λέγατε ότι θα σκίσετε το μνημόνιο και θα είναι ντάλα μεσημέρι. Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν βγάλατε τίποτα, φέρατε πρόβλημά κι άλλο. Πρόβλημά σας, η αλήθεια θα σκίσετε το μνημόνιο και θα διώξετε τροϊκανούς με τις κλωτσιές. Επειδή δεν τα κάνατε όλα αυτά, χάσατε τις εκλογές του 19. Και αφού δεν τα κάνατε όλα αυτά, αντί να καθίσετε να σκεφτείτε και να κάνετε μια αυτοκριτική, συνεχίσατε. Ο κορονοϊός Μητσοτάκη, πόλεμος Μητσοτάκη, πλημμύρες Μητσοτάκη, το Predator, η ΑΔΑΕ και αυτά. Μόνο που για όλα αυτά μας εγκαλεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, κυρία δεν Βουλήψη. Κανένας, αυτό είναι το θέμα. Κανένας. Και για τα θέματα των υποκλοπών. Δεν εγκαλεί, κανένας. Δεν τα ξεχνάμε. Μόνο η Επιτροπή Λίμπε και η φίλη σας η Σοφή Ντβελτ, η οποία έφτασε στο σημείο να πανηγυρίζει γιατί έχασε ο Μπακογιάννης, λες και είναι δημότης Αθηναίων. Λοιπόν, κάντε... Αυτή που είναι, παιδί μου, που την έφερναν εδώ πέρα και την περιέφεραν, τη Σοφή Ντβελτ, που έλεγε και έτσι. Αυτά όλα όμως είναι λίγο. Αυτή πανηγύρισε που έχασε ο Μπακογιάννης, δηλαδή και είναι δημότης Αθηναίων. Και άλλοι πανηγύρισαν. Μα λέω, λοιπόν, ακούστε. Έρχεται οι πρώτες εκλογές, χάνετε, γιατί ακριβώς πήγατε με το Predator το 13ωρο κτλ. Μας εγκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Ξαναχάνετε. Τελειώσαμε. Δεν μας εγκαλεί κανένας. Τελειώσαμε, κυρία. Κυρία Βούλτευση, κυρία Καφαντάρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γίνει τίποτα με το θέμα των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για το σύνολο των χωρών που πέφτουν θύματα των παράνομων λογισμικών. Και δεν μίλησε ειδικά για την. Υπήρχε Ελλάδα. Δεν υπήρχε παράνομο λογισμικό. Υπήρχε. Ο κύριος Ράμος είχε προσωπικό σχέδιο. Κυρία Σε Βούλτευση. Όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα. Καλά, από το 18 το Citizen Lab λέει ότι από το 18, 48 χώρες άλλη φορά να την έχετε μόνη τη στην κυρία Βούλτευση να μιλάει, κυρία Βούλτευση. Κοιτάξτε τώρα. Συγγνώμη τώρα. Δεν μπορεί να μιλάτε εσείς για λάθος. Ευχαριστώ, κυρία Βούλτευση. Ορίσατε πρόεδρε του Αρείου Πάγου στις 2 τα ξημερώματα. Εντάξει, εντάξει. Σας παρακαλώ τώρα. Έχει σημασία η ώρα. Εντάξει, και εσείς παραπέμπετε δικαστικούς. 2 τα ξημερώματα. Έντιμους. Ήταν καλύτερα το τι έγινε πριν και μετά πρέπει να πάμε στο Πασόκ τώρα. 2 τα ξημερώματα, συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Βούλτεψη, ευχαριστώ την κυρία Καφαντάρη, ευχαριστώ τον κύριο Πάνα. Θες μια κουβέντα να πεις για να κλείσουμε. Μην ανάψεις φωτιά. Όχι, δεν θέλω. Άστο τώρα να πάμε. Άστο να πάμε. Φύγουμε. Λοιπόν, ναι. Γιατί θα μας κυνηγήσουν. Έρχεται ο Μάνος ο Νηφλής τώρα. Μπορώ να χώρεξω την κρίνια του, νομίζετε. Λοιπόν, γιατί καθυστερώ. Λοιπόν, αύριο το βράδυ έχουμε μια ξεχωριστή εκπομπή που αφορά το διαδίκτυο, το ίντερνετ και γενικότερα με ειδικούς επιστήμονες. Και από την δίωξη, αλλά και γενικότερα δεν μιλάμε για δίωξη ανθρώπων, ούτε μπαίνουμε στα τρολ και τέτοια, δεν είναι καθόλου τέτοια η συζήτηση. Η συζήτηση αφορά πώς είναι διαρθρωμένο το διαδίκτυο και ποια είναι η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό και πώς μπορούμε να πάρουμε τα θετικά του στοιχεία. Και βέβαια αύριο το πρωί 9 η ώρα, μην ξεχάσετε στο Μέγκα το σχόλιο της ημέρας. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Καλό βράδυ. Είστε καλά. Καλό βράδυ.